Γεια σας, είμαι ο Βυσαρίων και όπως κάθε απόγευμα μαγειρεύουμε μαζί στο Sky. Κάθε εβδομάδα σας ετοιμάζω για 5 ημέρες περισσότερες συνταγές για μια τετραμελή οικογένεια. Πάντα με πλούσια, ισορροπημένα και οικονομικά πιάτα. Θέλω πριν ξεκινήσουμε την τελευταία ημέρα της εβδομάδας να θυμηθούμε μαζί τι έχουμε μαγειρέψει συνολικά από Δευτέρα μέχρι και χτες Πέμπτη. Τη Δευτέρα μαγειρέψαμε ζυμαρικά με σάλτσα αβοκάντο και βασιλικό, λαχταριστό μου σοκολάτα στο ποτήρι και σαλάτα σε φύλλα σικορέ με ακτινίδια. Την Τρίτη κάναμε ριζότο με κοτόπουλο, ελληνική τάρτα με κρέμα γιαουρτιού και αυγά και καλαθάκια μήλων γεμιστά με γιαούρτι και καρύδια. Την Τετάρτη σερβίραμε πατάτες γεμιστές με παστούρμα και τυροκαυτερή, θαλασσινή σαλάτα με σπιτική μαγιονέζα και μαρμελάδα πορτοκάλι. Την Πέμπτη μαγειρέψαμε μοσχαράκι με πράσο κοκκινιστό και άγριο ρύζι με μπασμάτι, αχλάδια ποσέ με γκανά σοκολάτας γάλακτος και η σαλάτα μας ήταν με λόλα, ρόκα και πολύχρωμες πιπεριές. Αν θέλετε να ξαναδείτε τις συνταγές που έχουμε μαγειρέψει, μπορείτε να μπείτε στο site της εκπομπής μας μαγειρεύω-οικονομικά.gr. Εγώ αυτό που κάνω κάθε μέρα είναι, αφού έχω μαζέψει όλα τα καλύτερα και οικονομικότερα προϊόντα της ελληνικής γης, να σας μαγειρεύω όσο περισσότερες συνταγές μπορώ. Αυτό θα κάνω και σήμερα. Πάμε να δούμε τις τρεις συνταγές που έχω ετοιμάσει για εσάς. Σήμερα μαγειρεύουμε πένες με άγριο σολομό και κρέμα γάλακτος. Το γλυκό μας είναι κρουασάν με αρωματική κρέμα μαστίχας. Και τέλος, κλείνουμε με μια υπέροχη ανοιξιάτικη σαλάτα. Η πρώτη συνταγή για σήμερα είναι πένες με σολομό και κρέμα γάλακτος. Πάμε να δούμε τι υλικά θα χρειαστούμε. 500 γραμμάρια πένες ριγέ. 250 ml κρέμα γάλακτος, ειδική για ζυμαρικά. 1 φρέσκο ζωμό λαχανικών με 25% λιγότερο αλάτι. 2 φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα. 40 γραμμάρια βούτυρο. 100 ml βότκα, 10 γραμμάρια μπρίκ, λίγους κόκκους από πολύχρωμο πιπέρι, λίγο σχοινόπρασο για το γαρνίρισμα, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο από το Αίγιο, ...300 γραμμάρια άγριο σολομό κατεψυγμένο. Έχω έρθει σε κεντρικό δρόμο των Αμπελοκήπων, στην οδό Ερυθρού Σταυρού. Είμαι έξω από κατάστημα με κατεψυγμένα ψάρια και θαλασσινά. Είμαι έτοιμος να πάω μέσα να αγοράσω το βασικό υλικό για να ουσινό μας τραπέζι. Πάμε μέσα. Σίγουρα αυτό που ξέρετε όλοι είναι ότι ο σολομός είναι πλούσιος σε ωμέγα 3 λιπαρά. Περιέχει πάρα πολλές πρωτεΐνες, όσες και αυτές του κρέατος. Όμως δεν περιέχει τη χοληστερίνη που μας προκαλεί το κρέας. Οπότε και η επιλογή είναι προφανής. Γεια σου Νίκο. Θέλω να με ενημερώσεις με τα είδη του σολομού που έχουμε στο κατάστημα. Έχουμε σολομό φιλέτο που άλλο μας ψυγείο από εκεί πέρα και εδώ πέρα έχουμε τον άγριο και τον υδατοκαλλιέργειας σε φέτες. Ωραία. Θέλω να μου βάλεις 4 κομμάτια από τον άγριο. Όποιο είδος σολομού και να διαλέξετε, να ξέρετε ότι είναι από τα πολύ νόστιμα ψάρια και ότι μπορείτε να τα ξεχωρίσετε ακόμα και με τα μάτια κλειστά. Έχω ολοκληρώσει τις αγορές μου σε κεντρικό δρόμο Σαμπελόκηπους, στην οδό Ερυθρού Σταυρού, ακριβώς γωνία με τη λεωφόρο Κηφισίας. Σε κατάστημα με κατεψυγμένα ψάρια και θαλασσινά. Έχω προμηθευτεί τα απαραίτητα
και είμαι έτοιμος να επιστρέψω στην κουζίνα για να ξεκινήσουμε να μαγειρεύουμε. Πάμε. Πάμε να ξεκινήσουμε τη συνταγή μας. Η πρώτη μας δουλειά είναι να πάρουμε τον κατεψυγμένο σολομό και να το βάλουμε από το προηγούμενο βράδυ στο ψυγείο για να ξεπαγώσει. Εγώ αυτό το έχω κάνει. Έχω εδώ το σολομό, όπου θα τον κόψω σε μικρά κομμάτια. Θα κόψουμε το σολομό σε μικρά κομμάτια για να μπορέσουμε να τον σοτάρουμε και να τον ανακατέψουμε με τα υπόλοιπα υλικά μας. Αυτό που πρέπει να κάνω είναι να βγάλω το δέρμα του σολομού. Κοιτάω να το αφαιρέσω. Ωραία. Το βγάλω και από την άλλη πλευρά. Θα κόψω το κοκαλάκι που υπάρχει στο κέντρο. Και τώρα θα το κόψω σε μικρούς κύβους. Όπως βλέπετε, άλλα κόκαλα δεν υπάρχουν στο σολομό. Οπότε, αυτό που έκανα με το ένα κομμάτι, θα το κάνουμε και με τα τέσσερα. Έχουμε κόψει το σολομό σε μικρά κομμάτια και τώρα θα πάρουμε βούτυρο και ελαιόλαδο. Θα τα ρίξουμε σε ένα τηγάνι που έχουμε βάλει να κάψει. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Θα ρίξουμε για να μην μας καεί το βούτυρο. Θα προσθέσω το βούτυρο. Θα ανακατέψω για να λιώσει. Και μέσα εδώ θα σοτάρω το σολομό. Θα προσθέσω τα κομματάκια του σολομού που έχουμε κόψει. Ο σολομός δεν θέλει πάρα πολύ ώρα. Και μαζί με το βούτυρο θα δείτε ότι θα πάρει πάρα πολύ ωραία γεύση. Βέβαια, έχω χρησιμοποιήσει ένα πολύ καλής ποιότητας έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Ωραία. Πάμε να προσθέσουμε τώρα το φρέσκο κρεμμύδι και κόκκους πιπεριού. Θα σοτάρουμε το κρεμμύδι. Ωραία. Και θα βάλουμε και κόκκους από πολύχρωμα πιπέρια. Θα σοταριστούν και αυτοί. Ο σολομός ήδη αρχίζει και μυρίζει. Παίρνει και χρώμα. Και πιστεύω ότι έχει έρθει η ώρα, παράλληλα, σε μία άλλη κατσαρόλα που έχουμε βραστό νερό, να προσθέσουμε τα ζυμαρικά μας. Πρώτα όμως θα χρειαστεί να βάλουμε ένα φρέσκο ζωμό λαχανικών κατευθείαν από το ψυγείο. Ένα φρέσκο ζωμό λαχανικών με 25% λιγότερο αλάτι. Θα τον χρησιμοποιήσω να βράσουν μαζί τα ζυμαρικά και να πάρουν όλη τη γεύση που χρειάζομαι. Θα ρίξω κατευθείαν το ζωμό. Και πάω να βάλω τα υπόλοιπα μέσα στο ψυγείο. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να πάρουμε ό,τι χρειαζόμαστε σε καρικεύματα και να ελαχιστοποιήσουμε την ποσότητα του αλατιού. Ανακατεύουμε λίγο να διαλυθεί ο φρέσκος ζωμός λαχανικών
Έχω χαμηλώσει λίγο το σολομό με τα κρεμμύδια και μέχρι να διαλυθεί ο φρέσκος ζωμός λαχανικών, να σβήσουμε το σολομό με τη βότκα. Θα προσθέσουμε τη βότκα και αν θέλετε, σε αυτό το σημείο μπορείτε να την ανάψετε για να φύγει σίγουρα το αλκοόλ. Μπορούμε να δυναμώσουμε τη φωτιά, να αρχίσει να βράζει, έτσι ώστε μόλις ετοιμαστούν τα ζυμαρικά μας, πένες ριγιέ θα χρησιμοποιήσουμε, να τις ρίξουμε κατευθείαν μέσα στο τηγάνι με το σολομό και να προσθέσουμε την κρέμα γάλακτος που είναι ειδική για ζυμαρικά. Είμαστε έτοιμοι να προσθέσουμε τα ζυμαρικά μας. ...500 γραμμάρια πένες ριγιέ. Θα ανοίξουμε συσκευασία. Θα τα ρίξουμε μέσα και θα τα αφήσουμε να βράσουν για 10 λεπτά. Χρησιμοποιούμε ελληνικά ζυμαρικά από σιμιγδάλι σκληρού σιταριού. Οι πένες ριγιέ που έχουν βράσει μέσα σε φρέσκο ζωμό λαχανικών είναι έτοιμες. Μπορώ να τις σουρώσω. Ωραία. Τις βάλω στην κατσαρόλα εδώ για να τις μεταφέρω. Και τώρα μπορώ να ρίξω τις πένες μέσα στο τηγάνι με το σολομό και να φέρω την κρέμα γάλακτος που είναι ειδική για ζυμαρικά. ...250 ml κρέμα γάλακτος ειδική για ζυμαρικά θα χρειαστώ. Θα ρίξουμε από πάνω την κρέμα. Ωραία. Η υπόλοιπη που έχει μείνει θα την αφήσω μέσα στο ψυγείο. Θα ανακατέψω. Θα προσθέσω και τα υπόλοιπα ζυμαρικά. Και μπορείτε να δείτε πόσο γρήγορα έδεσε η κρέμα μου. Το πιάτο μας είναι έτοιμο. Πάμε να δούμε υλικά και κόστος συνταγής. Για τη συνταγή πένες με σολομό και κρέμα γάλακτος χρησιμοποιήσαμε 500 γραμμάρια πένες ριγέ με κόστος 1 ευρώ, 250 ml κρέμα γάλακτος ειδική για ζυμαρικά με κόστος 1 ευρώ και 46 λεπτά, 300 γραμμάρια φέτες άγριου σολομού κατεψυγμένες με κόστος 2 ευρώ και 37 λεπτά, ένα φρέσκο ζωμό λαχανικών με κόστος 47 λεπτά, 2 φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα 19 λεπτά, 40 γραμμάρια βούτυρο 33 λεπτά, 100 ml βότκα με κόστος 1 ευρώ και 70 λεπτά, 10 γραμμάρια μπρικ κόκκινο με κόστος 1 ευρώ και 80 λεπτά, 10 φύλλα σχοινόπρασου, λίγους κόκκους πολύχρωμων πιπεριών, 1 ευρώ, 50 ml έξτρα παρθένο ελαιόλαδο με κόστος 33 λεπτά, αλάτι και πιπέρι. 10 ευρώ και 65 λεπτά μας τύχησε η προηγούμενη συνταγή. Πάμε τώρα να ετοιμάσουμε λαχταριστά κρουασάν με κρέμα μαστίχας. Να δούμε τι υλικά θα χρειαστούμε. Μία συσκευασία ζύμη για κρουασάν 350 γραμμαρίων. Για την κρέμα μαστίχας θα χρησιμοποιήσουμε 50 ml λικέρ μαστίχας. 150 γραμμάρια τυρί κρέμα. 100 ml κρέμα γάλακτος.
60 γραμμάρια ζάχαρη άχνη. Πάμε αρχικά να ετοιμάσουμε την κρέμα μαστίχας. Μέσα σε ένα μπολ αυτό που θα κάνουμε είναι να ανακατέψουμε τη ζάχαρη άχνη, την κρέμα γάλακτος, το τυρί κρέμα και τέλος το λικέρ μαστίχας, όπου θα μας δώσει όλη αυτή τη γεύση που θέλουμε. Με ένα σύρμα θα ανακατέψουμε όλα μας τα υλικά μαζί. Θα βάλω την κρέμα γάλακτος στην αρχή. Κοιτάω ελαφρώς να την αφρατέψω. Προσθέτω το τυρί κρέμα. Ανακατεύω να ενσωματωθεί με την κρέμα γάλακτος. Ήδη αρχίζει και δένει. Προσθέτω ζάχαρη άχνη. Ανακατεύω. Βάζω λικέρ μαστίχας. Συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Και προσθέτουμε την υπόλοιπη ζάχαρη άχνη. Θέλουμε τώρα την πλήρη ομογενοποίηση των υλικών μας. Μια πολύ ωραία και δεμένη κρέμα είναι αυτή που θα πάρουμε στο τέλος. Έχουμε ανακατέψει όλα μας τα υλικά μαζί. Θα βάλουμε την κρέμα σε ένα μικρότερο μπολ, γιατί θα χρειαστεί να μπει στο ψυγείο για περίπου 20 λεπτά για να σφίξει. Βλέπετε μια ωραία κρέμα και πόσο εύκολα την ετοιμάσαμε. Σε 2 μόλις λεπτά ανακατέψαμε τυρί κρέμα, κρέμα γάλακτος, ζάχαρη άχνη και λικέρ μαστίχα. Έχουμε ένα υπέροχο άρωμα. Είμαστε έτοιμοι να βάλουμε την κρέμα μαστίχα στο ψυγείο για 20 λεπτά για να δέσει. Θα χρησιμοποιήσουμε μία συσκευασία για μεγάλα κρουασάν 350 γραμμαρίων. Έχω ένα ταψί που έχω στρώσει επάνω μία λαδόκολα. Εδώ θα βάλουμε τα κρουασάν που θα γεμίσουμε με την κρέμα μαστίχας. Το φούρνο τον έχουμε προθερμάνει στους 180 βαθμούς, όπου θα ψήσουμε τα κρουασάν στο αερόθερμο για 12 λεπτά. Από εδώ βλέπετε το σημείο που θα ανοίξουμε τη συσκευασία μας. Το ξετυλίγω και θα δείτε ότι μόνο του αρχίζει και σκάει. Ανοίγουμε τη συσκευασία και μέσα υπάρχουν διάτρητα χαραγμένα 6 κρουασάν. Όπως θα το ξετυλίξουμε, βλέπουμε τα κρουασάν. Εγώ για μεγαλύτερη ευκολία, επάνω στα σημάδια, χαράζω και το κόβω. Κόβουμε και αυτό και βγάζουμε και τα δύο τελευταία. Αφράτη και έφλαστη ζύμη. Και η μεγάλη ευκολία ότι τα παίρνουμε κατευθείαν από το ψυγείο και μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Θα κόψω όλα τα κρουασάν στη μέση, ακριβώς επάνω στα σημάδια. ...350 γραμμάρια ζύμης, όπου μας δίνει 6 μεγάλα κρουασάν. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και μόλις επιστρέψουμε, συνεχίζεται η συνταγή μας. Μουσική.
Καλησπέρα και πάλι. Έχουμε επιστρέψει για να ολοκληρώσουμε τη συνταγή μας. Γλυκά κρουασάν με γέμιση από κρέμα μαστίχας. Τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα? Έχουμε ανακατέψει όλα μας τα υλικά που είχαμε για την κρέμα μαστίχας. Την έχουμε βάλει στο ψυγείο και την έχουμε αφήσει για 20 λεπτά να σφίξει. Έχουμε ανοίξει μια συσκευασία με μεγάλα κρουασάν 350 γραμμαρίων, όπου είναι 6 τεμάχια. Να φέρουμε την κρέμα μαστίχας, να τα γεμίσουμε και να τα βάλουμε στο φούρνο να τα ψήσουμε. Έχω εδώ την κρέμα που από ό,τι βλέπω έχει σφίξει. Πολύ ωραία. Φέρνω το κρουασάν, τη ζύμια κρουασάν, κοντά μου. Θα βάλω μία κουταλιά από την κρέμα στο κέντρο και το τυλίγω προς την μικρή πλευρά. Τυλίγω τη ζύμη και το τελείωμα το αφήνω από κάτω. Κλείνω σε μισοφέγγαρο και το βάζω στο ταψί. Πάμε να το ξανακάνουμε. Έχω τη μικρή πλευρά μπροστά μου, όπου εδώ θα βάλω τη γέμιση. Τώρα θα το τυλίξω προσεκτικά για να μην φύγει η γέμιση προς τα έξω και πάντα το τελείωμα της ζύμης πρέπει να πατάει κάτω για να μην ανοίξει κατά τη διάρκεια του ψεσίματος. Τα βάλω καλύτερα έτσι μέσα στο ταψί. Πάμε να κάνουμε και το τελευταίο. Μία γεμάτη κουταλιά από την κρέμα μαστίχας. Θα το τυλίξουμε. Και θα το κλείσουμε και αυτό σε μισοφέγγαρο. Τα βάλουμε έτσι ωραία. Τέλεια. Πάμε να τα βάλουμε τώρα στο φούρνο, στους 180 βαθμούς στο αερόθερμο, για να ψηθούν για 12 λεπτά. Για τα κρουασάν με κρέμα μαστίχας χρησιμοποιήσαμε μία συσκευασία ζύμη για μεγάλα κρουασάν 350 γραμμάρια με κόστος 2 ευρώ και 68 λεπτά. Για την κρέμα μαστίχας χρησιμοποιήσαμε 50 ml κέρ μαστίχα με κόστος 1 ευρώ και 7 λεπτά. 150 γραμμάρια τυρί κρέμα, 1 ευρώ και 20 λεπτά, 100 ml κρέμα γάλακτος, 66 λεπτά και 60 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, 11 λεπτά. Η προηγούμενη συνταγή μας τύχησε 5 ευρώ και 72 λεπτά. Πάμε τώρα να ετοιμάσουμε μια γρήγορη ανοιξιάτικη σαλάτα. Αυτό που θα κάνουμε, μέσα σε ένα μπολ θα ανακατέψουμε τα φύλλα ενός μαρουλιού που τα έχουμε πλύνει και τα έχουμε στεγνώσει πολύ καλά. Να βάλω και τα υπόλοιπα. Ωραία. Θα βάλουμε σπανάκι, όπου και αυτό το έχουμε πλύνει και το έχουμε στεγνώσει. Προσθέτουμε κουκουνάρι, φρέσκο κρεμμύδι κομμένο σε πολύ λεπτά κομμάτια. Έχουμε λιαστή ντομάτα, όπου με ένα μαχαίρι θα την κόψω σε μικρότερα κομμάτια. Και θα την προσθέσω και αυτή μέσα στη σαλάτα. Και θα πάρω ένα μπολ για να ετοιμάσω ένα dressing με έξτρα παρθένο ελαιόλαδο από το Αίγιο. Και πολτό ελιάς.
Θα χρησιμοποιήσουμε 50 ml έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Σε μία σαλάτα να ξέρετε ότι μπορείτε να καταλάβετε το καλό λάδι. Έχω το dressing, θα φορέσω δύο γάντια. Θα προσθέσω τα κρουτών που θα χρησιμοποιήσω σε αυτή τη σαλάτα, είναι λίγο διαφορετικά. Είναι μία ελληνική πίτα, την οποία την έχω περάσει ελαφρώς από το τηγάνι και την έχω κόψει σε πολύ μικρά κυβάκια. Είναι πίτα για σουβλάκια. Προσθέτω την πίτα. Βάζουμε από πάνω το dressing, το οποίο είναι έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και πολύτο ελιάς. Τώρα θέλουμε να ανακατέψουμε καλά για να πάει το dressing παντού στη σαλάτα μας. Μια ωραία σαλάτα με πολτό ελιάς και ένα πολύ καλής ποιότητας ελαιόλαδο. Η σαλάτα μας είναι έτοιμη. Πάμε τώρα να δούμε τα υλικά και το κόστος συνταγής μας. Για την ανοιξιάτικη σαλάτα χρησιμοποίησαμε 4 λιαστές ντομάτες, 37 λεπτά, ένα μαρούλι, 45 λεπτά, 250 γραμμάρια σπανάκι, 25 λεπτά, 2 με 3 φρέσκα κρεμμυδάκια, 27 λεπτά, 10 γραμμάρια κουκουνάρι με κόστος 32 λεπτά, μία πίτα κομμένη, 14 λεπτά, 50 ml έξτρα παρθένο ελαιόλαδο με κόστος 33 λεπτά και 30 γραμμάρια πάστα ελιάς, 49 λεπτά. Η συνταγή μας κόστισε 2 ευρώ και 62 λεπτά. Πάμε να σερβίρουμε τη σαλάτα μας. Σε ένα ωραίο μπολ. Μία λαχταριστή σαλάτα, όπου έχουμε χρησιμοποιήσει έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Τέλεια. Έχω κρατήσει και μερικά ελληνικά κρουτών να ρίξω από πάνω. Λίγο κουκουνάρι. Και λίγο ακόμα έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Και η ανοιξιάτικη σαλάτα μας είναι έτοιμη. Καλή σας απόλαυση. Πάμε να σερβίρουμε σολομό με πένες και κρέμα γάλακτος. Ο σολομός είναι έτοιμος, λαχταριστός μέσα στο πιάτο που θα μπει τώρα. Βλέπετε ωραία τα κομμάτια του σολομού, πως έχουν μείνει ατόφια. Η κρέμα γάλακτος έχει δέσει εξαιρετικά. Και τις πένες τις έχουμε βράσει ελαφριά για να κρατάνε, να είναι λίγο al dente. Θα βάλω λίγο σχοινόπρασο από πάνω και λίγο μπρικ. Και ο σολομός με πένες και κρέμα γάλακτος είναι έτοιμος. Καλή σας απόλαυση. Πάμε να σερβίρουμε και τα κρουασάν με την κρέμα μαστίχας.
Ωραία. Θα τα βάλω μέσα σε μια ωραία πιατέλα. Σε αυτό έχει βγει και λίγο η κρέμα. Θα βάλω έτσι, είναι λαχταριστά. Μυρίζει πάρα πολύ έντονα η ζύμη του κρουασάν, αλλά και η κρέμα μαστίχας. Βάλω και το τελευταίο. Και από πάνω θέλω να ρίξω λίγο από την κρέμα μαστίχας. Την έχω βάλει σε μια σακούλα ζαχαροπλαστικής. Θέλω να βάλω έτσι από πάνω λίγο κρέμα μαστίχας. Τέλεια. Γλυκά κρουασάν με λαχταριστή κρέμα μαστίχας έτοιμα. Καλή σας απόλαυση. Έτσι τελείωσε και αυτή η εβδομάδα με 15 λαχταριστές συνταγές. Εύχομαι να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα, ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκυριακό και τα λέμε ξανά μαζί από Δευτέρα. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.